Ηλίας Κούλης. Χωματουργικές εργασίες παντός τύπου. Καταδαφίσεις, αδρανή υλικά. Οριακά λίγο πριν την αχτή στον αέρα το μεγαλύτερο deal στον χώρο του ελληνικού λιαλεμπορίου, εκδόθηκε η απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών που εγκρίνει το σχέδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος. Βάσει της απόφασης αυτής, ανάβει το πράσινο φως για την έγκριση του σχεδίου διάσωσης της Μαρινόπουλος ΑΕ, κατ' ουσίαν της εξαγοράς της από τον όμιλο Σκλαβενίτη. Η ειδικογραφία που έχει στα χέρια του ο αρμόδιος εισηγητής ξεπερνά τις 60.000 σελίδες. Ωστόσο, η καθυστέρηση για 50 ημέρες μέχρι να τονατεθεί η υπόθεση πήγε πίσω όλη τη διαδικασία με αποτέλεσμα να εκφράζονται εύλογα φόβοι ότι η συμφωνία δεν θα υλοποιηθεί. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο εξυγίανσης είχε κατατεθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο, συζητήθηκε στα μέσα Οκτωβρίου και ορίστηκε δικάσιμος εισηγητής μόλις τον Δεκέμβριο. Το σχέδιο που έχει υπογραφεί μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών ορίζει ότι τη 14η Φεβρουαρίου 2017, σε κάτι λιγότερο δηλαδή από έναν μήνα, θα πρέπει να έχουν ρυθμιστεί όλες οι λεπτομέρειες ώστε να ξεκινήσει και ο μετασχηματισμός και η αναδιάρθρωση του ομίλου. Και νέο κατάστημα Δούβρης στο Ψαροφάι, στην Ακροτηρίου, τον δρόμο των ηλεκτρικών. Η δική μας πατρινή αλυσίδα που εμπιστευόμαστε εδώ και 64 χρόνια μεγαλώνει. Με νέο κατάστημα, νέες προτάσεις τεχνολογίας και νέα δυναμική. Δούβρης στην Πάτρα. Γιατί στο Δούβρη δεν αγοράζεις, επενδύεις.